Ναι, πιστεύω ότι το παιχνίδι κρίθηκε κατά 90% στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Παναγιώτη εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος αμυντικό και ένα λάθος που προήλθε από κακή τοποθέτηση της άμυνάς μας σε μια στατική φάση. Ουσιαστικά το δεύτερο γκολ μας έκοψε τις ελπίδες να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να διεκδικήσουμε όπως θέλαμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Διότι είχαμε ανοιχτεί πάρα πολύ, αλλάξαμε σχηματισμού στα 4-2 και μπορούσαμε να πάμε τώρα και στιγμή να δεχθούμε έναν γκολ να τελειώσουν και οι πιθανότητες διεκδίκησης μια ισοπαλίας. Πιο κομβικό σημείο θεωρώ το 75-95, εκεί που καταφέραμε να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο, να κλείσουμε το Παναγιακό στο αμυντικό του τρίτο. Είχαμε δύο ευκαιρίες, μία με τον Ταφταρίδη και μία με τον Ευθυμίου, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Οι ομάδες χτίζονται μέσα από τις ίδες. Το είπα, τώρα μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και τη φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε είναι αυτή. Ότι μέσα από δυσκολίες θα μπορέσει αυτή η ομάδα να αποκτήσει μια ποδοσφαιρική υπόσταση. Επίσης, θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άργους, προσωπικά στον κύριο Αντωνόπουλο. Το θεωρώ ένα από τους ανερχόμενους Έλληνες προπονητές. Γιατί εμείς ξεκινάμε από χαμηλές κατηγορίες, είναι πιο δύσκολη η δουλειά δικιά μας, σε δύσκολες συνθήκες. Και καλό είναι να πιστεύουν οι Έλληνες παράγοντες, νέα παιδιά. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, η ροή των αγώνων είναι διαφορετική, οι σχέσεις που έχουμε, οι ανταγωνιστικές, ισχύουν μόνο στα 90 λεπτά. Και από εκεί πέρα το μοτίβο μας είναι ότι η καλύτερη ομάδα ας κερδίσει. Ο παράγοντας τύχη πει σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Οπότε όλα αυτά συντελούν στο ομορφύνουμε και εμείς στο ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι παίχτες ξεκινάνε από τις χαμηλότερες κατηγορίες.